Μάν, πω ρε hello, παιδί hello. Μου. Το κομμάτι το ξέρεις, αλλά εσύ έχεις ελληνικό αυτό ρεπερτόριο. Αυτό δεν είναι. Yeah. Hello. Αυτό είναι το άλλο. Is it me you're looking for? I can see in your eyes. Έλειωσε, και εγώ και τηλεόραση και ο κόσμος είδες, όλος. Αυτό είναι το... Το λιώσιμο που δημιουργεί στον κόσμο. Μα κοίτα τώρα, είδες που έχει και η οθόνη. Είδε, όλα λιώνουν, όλα λιώνουν. Λιώνουνε. Στο άκουσμά σου, στο πέρασμά σου. Γιάννη, α, συγγνώμη. Τα αγαπώ. Είδες, αυτό δεν το... Συγγνώμη, αλλά αυτό το λατρεύω. Ναι, είναι για να δείχνουμε το παπούτσι, είναι ο τρόπος. Είναι κόνσεπτ. Συγγνώμη, πλάκα, τι μαλακό που είναι αυτό το. Είναι πολύ, είδες, αυτό είναι που πλίνα. Ναι, είναι όχι που πλίνα. Είναι φορά και βρώμικο. Αυτό είναι έτσι, τι ωραίο είναι. Φορά και τι έχω. Είναι ωραίο, όχι, τίποτα. Φορά και φαίνεται. Αχ, από τα πλάγια είναι ωραίο αυτό. Από τα πλάγια. Εμείς πάντως πλάι-πλάι δεν μπορούμε να πούμε σε πόρτα, δεν το ξέρεις. Δηλαδή είναι σαν πολυθρόνα η μεγάλη και είναι πάνω από τους 80 πόντους. Τι ωραία κόλπα και άλλα κόλπα είναι αυτά. Εντάξει τώρα. Γιατί δηλαδή εντάξει τώρα. Συνήθως αυτά τα κάνει μόνο σε εκπομπές πρωινές. Αλλά τα κάνει και σε εμάς γιατί είμαστε κι εμείς πρωινοί. Για να μην ακούσει, επειδή είναι πάνω στην τέταρτη. Όχι, ναι, γι' αυτό κατάλαβα. Και να σου πω κάτι. Και να το λες, παιδάκι, που σε πατήσω. Ναι, και γιατί να μην στο πω, θα στο πω. Μα φυσικά και θα μου το πεις. Ξεκινήσαμε. Ναι. Ναι, είμαι στον αέρα. Ω, στον αέρα είμαστε. Αυτό δεν είναι εγγραφή. Να λαβες. Καλέ μου κόσμε. Καλέ κόσμε και λαουτζίκε μου. Κοσμάκι, όχι ο λαουτζίκε μου. Λαέ μου. Να σου πω κάτι. Παλιά όμως το λαό και κολονάκι, πολύ άσχημα αυτή η διαφοροποίηση που κάνανε. Δηλαδή δεν μ' άρεσε καθόλου, πολύ ρατσιστικό. Τι σημαίνει λαός και κολονάκι, γιατί αυτοί που μένουν στο κολονάκι τι είναι, λαός δεν είναι. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό πρέπει όμως να το πούνε με λίγο πιο μεγάλη πίκρα και τσαμπουκά. Αυτοί που μένανε στην Κηφισιά, αυτοί που μένανε στην Πεντέλη, αυτοί που μένανε στην Εκάλη. Και ούτε. Μένανε στο Διχιόνισο. Ναι, και ούτε να σου πω κάτι, τι πάνε να πει. Εγώ έχω ξαναπεί και θα ξαναπώ. Μπορεί να πας σε ένα σπίτι που να είναι μέσα στο, μέσα στο κολονάκι, μέσα στο Ινεκάλι, ναι, και να είναι χειρότερο από αυτό που είναι στην πλατεία του Παγκρατίου. Και δεν ξαναδείς ότι υπάρχουν και πια μερικά, θα το πω έτσι λίγο πιο λέει, και στην χαμόσπιτα μας στο κολονάκι. Υπάρχουν, ναι. Γιατί το κολονάκι βαστεί από το 1821. Ο Μάρκος Μπότσερης είχε βρει το όνομα, νομίζω, το κολονάκι. Αλλά έχω δει όμως και παλιό σπίτι διόροφο, πηγαίνοντας στον εγκουμπάρο μου, εκεί που βλέπεις τη βίλα, τη βίλα, τη βίλα, τη βίλα, τη βίλα. Μπροστά πάνω, λες. Προς τα πάνω, προς τη δροσιά. Βλέπω βίλες. Ξαφνικά ενδιάμεσα βλέπω και ένα κάτι. Κοτέτσι. Ένα σπίτι που ούτε ελληνίζει. Ούτε το έχουν ανακαινήσει και είναι έτσι από το 40. Εκεί είναι αυτονόητο να υπάρχουν, γιατί εκεί πέρα ήταν ολοκτήματα, όπως καταλαβαίνεις, και οικόπεδα. Και όποιος ήθελε πήρε, τότε στις τιμές της κοψοχρονιάς ήταν εκτός Αττικής, θεωρούταν εκεί πέρα. Αυτό έτσι. Είναι τότε που έλεγε ο πατέρας μου. Το θέμα είναι για το κολονάκι. Έπρεπε τότε που είχαμε λεφτά, όσοι είχαν, να έπαιρνε γη. Πρόσεξε. Τότε έπρεπε να παίρνει γη. Τώρα, με έχει γη, δώσ' την καλύτερα για να μπορέσει ναι, να έχει τη γη κάτω τώρα τα πόδια σου. Αλλιώ θα τη χάνει. Είναι μια πολύ καλή περίοδο για να κάνει αγορές. Φυσικά, γιατί η κρίση έκανε κρίση, αγάπη ναι, μου. Γιατί τώρα, α πούμε, όποιο πηγή θέλει να πάρει ένα ακριβό αυτοκίνητο που είχε 100.000, τώρα με 60 το παίρνει και του. Με πάρει πολύ λιγότερο. Ναι, το παίρνει και του. Και, του, πώς και το λένε, με 30 το παίρνει. Και παίρνει και οδηγό μαζί. Σίγουρα, αλλά το ζήτημα είναι να έχει χρήματα να έχει τώρα μετρητό. Κατάλαβε γιατί άμα πα τώρα να το πάρει με δάνειο ή με τράπεζα δεν θα το πάρει. Όχι, δεν είναι αυτό. Να έχει τα λειτουργικά. Γιατί υποτίθεται ότι έχουν πέσει κατά πολύ όλα. Και έχουν ανέβει κάποια άλλα που δεν ψηφίζουν, ας πούμε, την οικονομική. Σαφώς. Ναι. Πάντως, μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως ξεκινήσαμε την. Ναι, γιατί ξέρεις, γιατί δεν σου είπα, απλά δεν έχεις προλάβει. Η εκπομπή παίζει τώρα απέναντι από τον Αυτιά και τον Οικονομέα. Α, τότε ναι, να πάρω λίγο το πιο πολιτικό-οικονομικό μου. Οικονομικό σου και το πολιτικό-οικονομικό. Πολιτικό-οικονομικό. Και θα ξεκινήσουμε από μία στήλη. Για τα κόκκινα δάνεια. Ναι, η καλεσμένη μας έχει έρθει να μας μιλήσει για τα κόκκινα δάνεια. Τα κίτρινα και τα κανελή με βούλες. Ναι, και επίσης θα μιλήσει μετά από μία αποκλειστική συνέντευξη που θα δείτε σε λίγο με τον Σλόιμπε. Τι γελάτε, καλέ. Το Σλόιμπε, λέει η άλλη. Άλλη γελάτε, χειρότερη είσαι. Σόιμπλε. Σόιμπλε. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Παπαϊόνη, γεια σου, Κωνσταντίνα Παπαϊόνη. Τι έγινε, καλά, πάρα πολύ ωραίο είναι το στυλάκι. Η Κωνσταντίνα υποταχώντας. Είσαι υποταχώντας. Είσαι υποταχώντας. Είσαι όχι υποταχώντας, πρόσεξε, όχι η ποταχώντας, είσαι υποταχώντας. Α, δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, λέει. Η διαφορά είναι ότι το ένα, μισό, το ή, καλά, είναι σου. Άρθρο ή υποταχώντας. Ναι, και το άλλο είναι υποταχώντας, δηλαδή υποταχώντας. Πώς λέμε υποτα... Γμένη. Ναι.
Όντας, ωραίο. Νόμιζα ότι θα πεις κάτι άλλο. Όχι, τι να πω, από πού να ξεκινήσω. Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει. Α, καταρχήν να πω ότι σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και πάρα πολύ ωραίους συνεργάτες και πολύ ωραία βίντεο. Γιατί η Κωνσταντίνα έχει ετοιμάσει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Συνηθίζει τον τελευταίο καιρό να έχει και πολύ ωραία βίντεο που είναι μικρές ιστοριούλες, όχι απαραίτητα με το θέμα που θα συζητήσουμε, που μέσα από αυτές διδακτικά μαθαίνουμε κάποια πράγματα πολύ για παιδιά, ωραία, για παιδιά σημαντικό. Που έχουν ανάγκη, για γονείς που πρέπει να φέρονται. Αληθινά καθημερινά βίντεο που αξίζει να τα δείτε, γιατί μέσα από αυτά είναι σαν να μιλήσαμε μισή ώρα και να πάμε πέντε πράγματα. Ναι, σου πω όμως κάτι, να σου είμαι ειλικρινής, με εκνευρίζει όταν μου λες. Καλά, να πεις στον κόσμο το λες, αλλά εγώ το παίρνω πολύ προσωπικά. Όταν λες ότι σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Διότι είναι γεγονός και είναι νόμος και εξυπακούεται ότι δόξα τον ύψιστο, από στατιστικά του κόσμου τουλάχιστον, δεν ευλογούμε τα γένια μας. Προσπαθούμε εσείς το λέτε. Έτσι αυτό ακριβώς, δεν έχουμε κιόλας. Η εκπομπή έχει μόνο πολύ ωραία θέματα. Το ξέρω. Πολύ ενδιαφέρον. Ο κόσμος μας θέλει. Η άλλη μόνο που μας έδειρε τις προάλλες. Γιατί η άλλα, γιατί δεν την παίζει 48 ώρες, 24 ώρες την εκπομπή. Λοιπόν, και την παίζει μόνο. Ένα λεπτό. Γιάννη, θέλω να ακούσετε εδώ στον αέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αγάπη. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Κάτσε να την ακούσει. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την αγάπη του κόσμου. Είναι πολύ όμορφο να βλέπει να σε αγαπάει ο κόσμος. Γι' αυτό ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ότι μόνο ωραία λοιπόν, θέματα και θα σας πω ένα μήνυμα από μία τηλεθεάτρια. Δεν θα πω το όνομά ερωτευμένη. Λοιπόν, μία, έχω και από τηλεθεατές, δεν θα σας τα διαβάσω αυτά τα μηνύματα και ούτε θα σας δείξω και φωτογραφίες. Αλλά θα σας πω μία τηλεθεάτρια λοιπόν για τη βραδινή μας επανάληψη στο τηλεοπτικό μας σταθμό Χάι. Λέει λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι μία πολύ καλή φίλη της εκπομπής, σας παρακολουθώ ανελιπώς και πολύ καλή φίλη και στο Facebook με την κυρία Κίρκη που πρόσφατα εντόπισα από τον τοίχο της μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που δεν πρόλαβα να δω στον αέρα. Αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το ωράριο της εκπομπής, αν γίνεται η εκπομπή το βράδυ στην επανάληψη, να ξεκινάει 10 το αργότερο με 10 και 20, δηλαδή μόλις τελειώσουν οι ειδήσεις στην ΕΡΤ. Προσέξτε, μας δίνει και πρόγραμμα. Και αυτό γιατί μία τέτοια ώρα νομίζω θα ήταν καλύτερα όχι μόνο για μένα και τον αδελφό μου που σας βλέπουμε, αλλά και για τον κόσμο. Οποιαδήποτε ηλικίας χρειάζεται να βλέπει μια χαρούμενη και ψυχολογική εκπομπή με έμφαση ιδιαίτερα στα ζωάκια και όλα τα ωραία θέματα που έχετε και κυρίως στα σκυλάκια και τα αφεντικά τους και ό,τι άλλο γενικά δείχνει ενημέρωση, συμβουλή, εκπαίδευση γύρω από τα ζωάκια και γενικότερα που εσείς δείχνετε. Επίσης, να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Προχτές το βράδυ, περιμένοντας την εκπομπή σας μέχρι να ξεκινήσει, παρουσίαζε πάρα πολύ ώρα διαφημιστικά με κοσμήματα, δαχτυλίδια, βραχιόλια, αξεσουάρ και γενικά κοσμήματα, κάτι που εμένα μου φάνηκε λίγο υπερβολικό και λίγο βαρετό και δεν ενδείκνυται, κύριε Πετρίδη, να προβάλλουμε τη στιγμή αυτή το βράδυ, που εγώ θέλω να δω την ψυχολογική σας εκπομπή, κοσμήματα και βραχιόλια. Αλλά έχει όμως μεγαλύτερη ανάγκη ο κόσμος από άλλα πράγματα που δεν μπορείς να του δίνετε κοσμήματα και βραχιόλια. Ακούστε, δεν έχει έρθει το καλό. Ακόμα. Παιδιά, χαρές το κουράγιο της. Πριν ενεργήσω αύριο το πρωί να πάρω τηλέφωνο στο κανάλι σας για την αλλαγή της ώρας. Θα γυρίσει, θα γίνει. Και να πω τα παράπονά μου, σκέφτηκα να καταφύγω στην Μπάρμπαρα και εκείνη με παρέμπεψε σε σένα, ναι, για να ρωτήσω ποια ώρα καλύτερη θα μπορούσατε να βάλετε την εκπομπή σας. Ελπίζω να βγει κάτι από όλο αυτό και πιστεύω θα σας ωφελήσει και εσάς την ακροαματικότητα. Γιατί η εκπομπή θα προβληθεί 10 και 4. Ακριβώς. 10 και 4. Δεν θέλω λέγες. Θα έχει πολύ διαφορετική απήχηση. Έτσι, με τη συνεχή και περιττή προβολή πραγμάτων διαφόρων εκτός της εκπομπής, νομίζω ότι δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Σκεφτείτε το ή αλλιώς θα επικοινωνήσω κι εγώ με το κανάλι. Πάρα πολύ. Απλά ωραία, το διαβάζω. Κάτσε να λέω μία στον πέμπτο. Γιατί σας ευχαριστώ. Δεν λέμε βέβαια το όνομα της κοπέλας. Να είναι καλά η κυρία που θα πάρει τόσο χρόνο πρώτα απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπερβολική σας αγάπη και για το ότι μπαίνετε. Είναι πολύ σημαντικό. Ήμασταν με την Εύη στο αυτοκίνητο και της λέω: Εύη, άκου ένα μήνυμα. 10 ώρα το βράδυ μου το έστειλε. Και λέω: Εύη, άκου ένα μήνυμα. Βέβαια, να πω και την αλήθεια, επειδή προερχόμασταν από καταπληκτικά παϊδάκια και κοψίδια, είχα ένα βάρος στο στομάχι και δεν απάντησα άμεσα. Της λέω: Θα κοιμηθώ. Και αύριο το πρωί θα απαντήσω. Και έτσι και το έκανα. Λοιπόν, ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ που είναι φοβερή αγάπη του κόσμου να παρακολουθεί ακριβώς και να λέει βάλτε το και εκεί. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, κυρία, θα μπορούσα να σου λέει ότι δεν υπάρχει λόγο στο κανάλι να παίζει και να προβάλλει κάτι άλλο. Αρκεί να είναι εκπομπή σε όλη την 24 ώρα. Είναι πολύ όμορφο. Εντάξει, τα παιδιά που κακά τα ψάματα αγάπη του κόσμου είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Ματάκια μου. Ναι, μωρέ το κορίτσι. Μου. Έλεγα να μιλήσει και αυτό. Ναι. Άστο. Η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου σήμερα που βγήκε το βίντεο να έρθει μα έπιασε λογοδιάρια. Α,
Εντάξει. Αλλά δεν πειράζει όμως. Έχουμε να πούμε ωραία πράγματα. Κωνσταντίνα μου, τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Πάμε να δούμε γιατί βρίζει ένα παιδί, τι φταίει και τι πρέπει να κάνουμε. Πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, σας αρέσει. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Γιατί βρίζει ένα παιδί? Ένα παιδί βρίζει ενδεχομένως γιατί μπορεί να μιμείται τη συμπεριφορά των μεγάλων όταν ακούει άσχημες λέξεις. Γιατί οι μπαμπάδες συνήθως όταν είναι στο σπίτι με τους φίλους λένε και μία λεξούλα παραπάνω. Και δύο. Προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή. Θέλει να φανεί ότι είναι ανεξάρτητο και άνετο. Θέλει με τη λέξη που λέει να τιμωρήσει έναν από τους γονέα του. Δηλαδή, η μαμά επειδή τον ευρίασε να πει από μικρή ηλικία το είσαι χαζομάρας, να το θεωρήσει ότι είναι βρισιά για αυτόν. Στην ουσία δεν είναι όμως. Ή όταν μεγαλώσει, οι παρέες του. Σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό οι παρέες. Οι συναναστροφές. Μπράβο. Με τι παρέες είναι να στρέφει το παιδί μας. Εγώ όμως ξέρεις, έχω καταλάβει μια μικρή παρένθεση και για τον κόσμο αυτό. Αυτό το με τι παρέες κάνει το παιδί. Δεν έγινε μόνο Μανολιό. Δεν είναι μόνο καφεδάκι. Λοιπόν. Για το όνομά. Άντε, γι' αυτό γελάω. Να ξέρουμε τι γίνεται. 22 άτομα εδώ μέσα. Αυτό με τις παρέες έρχεται στην πορεία των πραγμάτων και ηλικιακά μωρό μου όμως. Πολύ πριν. Δεν μπορούμε να το προσέξουμε ιδιαίτερως παρά μόνο αν μπορέσουμε εμείς να μάθουμε στα καλά. Εφηβεία, εντάξει, αλλά άκουσε με. Κατ' εμέ, αν μιλάς στο παιδί σου και το παρακολουθείς, να ξέρεις ότι δεν μπορείς να γλιτώσεις ποτέ τον επί κάποια κουβέντα. Πρέπει από πολύ μακριά να το ενημερώνεις και να του μιλάς έτσι στη δική του τη γλώσσα, να καταλάβει ότι δεν λέμε κακές κουβέντες. Όμως επειδή ακόμα και τα μικρά παιδιά έχουν κάποια στιγμή μέσα τους θυμό για κάτι, με τον δικό τους τρόπο, γιατί δεν το δώσει το γλυφιτζούρι, γιατί δεν έφαγε παραπάνω γλυκό. Έχει μια βαθύτερη συναισθηματική ανάγκη. Όλοι έχουν ένα θυμό, μπράβο. Θα θέλει ίσως ενδεχομένως με κάποιο τρόπο να το εκφράσει. Δεν πρέπει να τον μπλοκάρει τελείως. Θα του μάθει λοιπόν λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει και θα πιστεύει ότι αυτές οι λέξεις μπορούν να του εκφράσουν και να του βγάλουν το θυμό του. Το ότι κουτό, το ότι. Κακιά λέξη. Για το παιδί αυτό θα του πεις ότι δεν είναι κακιά λέξη, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, αλλά όχι κάθε ώρα και στιγμή. Βγάλει το θυμό σου με αυτήν και τελείωσε το πανηγύρι. Γιατί δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε πρώτον. Τα παιδιά μας ξεκινάνε από μικρή ηλικία να κάνουν μια κάποια σχετική δραστηριότητα. Εκεί λοιπόν δεν μπορώ εγώ που πάει μπάλα να ελέγξω τα άλλα τα παιδάκια παίζουν στο διπλανό γήπεδο που είναι πιο μεγάλα και λένε την πινελίκια του αιώνα. Σωστό. Έτσι. Και επίσης είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό. Σοβαρές βρίσκες, όχι φρίσκες. Δεν ξέρω αν το είπατε πιο πριν ή αν το είπατε πριν. Εδώ ήμουν απλά και εδώ ήταν το σώμα μου γιατί έπινα λίγο τον καφέ και ήθελα να πάρω τη γεύση του τζίμα. Με έκανε να σου φέρω ντε καφέ, ναι. Και δεν μου φτιάχνει. Ένα καφέ, λοιπόν. Πείτε τα να πάτε για ένα καφέ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το πες αυτό που ήθελα. Αυτό που θα σα το πω για να το έχετε και να λύσετε. Σα αγαπώ. Για πε μου, ρόμο, εσύ. Εγώ δεν φταίω που εξέχει. Μάζε αυτό λίγο. Αγάπη. Δεν ξέρω αν φταίει και το ίντερνετ που μπαίνουν και ακούνε διάφορα κρυφά. Γι' αυτό πρέπει στο σπίτι, όπως το έχει κάνει η Εύη, το ίντερνετ να είναι ελεγχόμενο για τα παιδιά. Πάνε να φτιάξουν τον καφέ, συνεχίστε. Είναι πολύ εύκολο και αυτό, γιατί μπορείς να κλειδώσεις τις κακές λέξεις. Οτιδήποτε περιέχει λέξη, να το φιλτράρει και να απαγορεύει την έννοια. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μία σελίδα μόνο να μπαίνει το παιδί που λέει για παιδιά. Εντάξει, τώρα την ηλικία των 11, 12, 13 και 15. Καλά, δεν μπορείς να το ελέγξεις, αλλά μέχρι την ηλικία των 10 μπορείς να το ελέγξεις. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε. Καταρχήν, όταν ακούμε μία λέξη σοβαρή βρισιά, όχι αυτά που είπαμε πριν, είσαι μπούρδα, κουτός και τα σχετικά, χρειάζεται ψυχραιμία. Μπορώ και να απουσιάσω μια εβδομάδα. Σας παρακαλώ να πω ότι δεν πάω. Θα είμαι με το κορίτσι μου. Εδώ. Μανιάρι μου. Μια εβδομάδα. Λοιπόν, ένα πιθανό, είναι πιθανό, το παιδί που βρίζει να μην είναι σε θέση να καταλάβει αυτό που είπα, τη λέξη την οποία λέει. Εννοείς τη βαρύτητα, πάρ' το αγάπη, πάρ' το μην τρέπεσαι. Α, θα μπεις στην αίσθημα. Και τι ακριβώς σημαίνει η λέξη που είπε. Τη βαρύτητά της σε γενικές γραμμές, σωστά. Αυτό που συνήθως αντιλαμβάνεται είναι το αρνητικό φορτίο που κουβαλάει η λέξη. Καταλαβαίνω ότι λέει κάτι, είναι για αυτόν βρισιά, μπορεί για τον άλλο να μην είναι, αλλά το καταλαβαίνω ότι έχει πει κάτι άσχημο για να του φύγει ο θυμός ή ο πνευρισμός που έχει. Και αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά θα το καταλάβει καλύτερα με τις αντιδράσεις των γύρων του. Μάλιστα. Ναι, με τον μπαμπά. Αχ, Θεέ μου, τι άντρα έχω εγώ, τι gentleman, Θεέ μου. Εσείς το επόμενο γυρίσμα. Για να είμαι και λίγο. Καλά, μακάρι να μπορούσε κάποια στιγμή, θέλω να πιστεύω ότι η επιστήμη θα προοδεύσει τόσο πολύ που θα μπορείτε να έχετε και τις μυρωδιές του στοντίου στο σπίτι σας. Ναι, είναι πάρα πολύ. Μυρίζει υπέροχα. Ναι, μυρίζει υπέροχα. Δεν πίνω εσπρέσο, πίνω καπουτσίνο, αλλά...
Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ναι. Προσπαθούμε λοιπόν στο παιδί να μεταφέρουμε ότι αυτό που είπε ήταν κακό. Μην δείξετε έντονη δυσαρέσκεια, ντροπή ή θυμό, γιατί θα επαναλαμβάνει τη λέξη συνέχεια. Λεπίτ. Δηλαδή, βγάζω εγώ το θυμό μου, σε εκνευρίζει και σένα, άρα περνάω το μήνυμα αυτό που θέλω σε σένα, εκνευρίζοντας άρα, και σένα. Αυτό ακριβώς, άρα την κάναμε τη δουλειά μας σωστά, θεωρεί το παιδί. Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δείξε συνέπεια στη συμπεριφορά του. Δεν γίνεται τη μία που λέει το παιδί άσχημη λέξη να γελάτε και την άλλη να θυμώνετε. Διχασμένη προσωπικότητα. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και σημαντικό. Αυτό θέλω να ομολογήσω ότι το βλέπω πολύ συχνά επικοινά χωρίς να θέλω να θίξω ή να προσωποιήσω λάθος. Ξέρεις τι γίνεται. Στους μπαμπάδες. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Γιαγιάδες. Ξέρεις γιατί γίνεται όμως. Γιατί όταν ένα παιδί προσπαθεί να πει μία λέξη και είναι ακόμα μικρό και λέει. Προκαλεί. Κοίταξε. Υπάρχουν παιδάκια που θέλουν να πούν κάτι άλλο και βγαίνει μία λέξη που εμείς τη γνωρίζουμε ότι δεν είναι ακουστικά σωστή, αλλά για το παιδάκι δεν έχει καμία έννοια. Ή το μαλακό. Το παιδί το λέει αλλιώς. Αυτό ακριβώς. Εγώ έτσι τα μάθαινα. Μπράβο. Όπως και άλλες λέξεις που μπορεί να βγει. Το μαλακό. Α, ναι. Να λες, δεν ξέρεις όμως ότι εγώ με γελάσω, γιατί υπάρχει και η άλλη λέξη που λέγεται εγώ αλλιώς. Γέλαγα. Εγώ το μάθαινα στον απόστολο. Δεν το ξέρεις. Γέλαγα, αυτό. Η μαμά μου φώναζε. Δεν ξέρεις όμως ότι υπάρχει μια λέξη που δεν λέγεται μαλακό, λέγεται με άλλο τόνο. Ναι, εντάξει, καλά, δεν το ξέρεις σαν παιδί. Εγώ το ξέρω και γι' αυτό γελάω. Ναι, δεν λέω το αυτή την περίπτωση. Όχι. Όταν είναι μικρό παιδί. Μόνο την περίπτωση που είναι πιο μεγάλο και με πλήρη συνείδηση καταλαβαίνω ότι η λέξη που λέει δεν είναι καλή. Ναι. Εκεί δεν πρέπει να γελάς αυτό που λες. Γελάς, δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Γιατί και που γελάς το παιδάκι δεν καταλαβαίνει ότι λέει κάτι κακό για να το κρατήσει. Τώρα. Αυτό σου απαντώ. Τα παιδιά 4 και πάνω που έχουν μια καλή λεκτική. Συμπεριφορά. Σωστά. Λένε όλες τις λέξεις τις οποίες ακούνε. Και την πιο. Μα είναι σφουγγάρια, είναι λογικό. Θα την πούνε. Τι ωραία μάτια που έχεις, βρίσκεσαι στο δύναμο. Ναι. Για Άλεξα, δεν θα κλείνεις, όχι ωραία μάτια για τα κλείνεις. Πανέμορφο, τους παιδάκι μου, κούκλα. Αγάπη. Σφυρίζει. Να σου πω κάτι, να σου ξαναπάρω. Να σε παίρνω κάθε μέρα να μου λες καλημέρα. Καμάκι σου λέω. Το κλείξιμο είναι, αφού κάθεσαι πάνω, τι θα κάτσεις πάνω και σε κύριε θα σφυρίζει, όλα θα σφυρίζουν. Και το πάτωμα θα αρχίσει να σφυρίζει εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είναι δυνατόν. Δηλαδή να κάτσει πάνω στην φυλά και να μην σφυρίζει. Εγώ θα σφυρίζω και το κλέφτηκα που δεν ξέρω. Δεν μου βγαίνει. Θα μάθω. Σφυρίζει και η δικιά μου. Βέβαια. Όχι, δεν σφυρίζει όσο δική σου. Αλλάζουμε. Να έχει άλλου λόγου. Σε ένα είναι άλλο σφύριγμα. Έτσι, σε ένα άλλο είναι. Σε ένα είναι πιο καραμποζέ. Το παιδί μου είναι άλλη, άλλη ηλικία, άλλο στυλ. Δεν είναι τώρα. Τι ηλικία, δύο χρόνια διαφορά έχουμε. Ναι, αυτά τα δύο χρόνια ξέρει τι είναι. Όμως, είναι δύο χρόνια σφύριγμα, σκέφτεσαι. Για ξεκίνα να σφυρίζεις από σήμερα και σε δύο χρόνια να δεις πώς θα έχεις γίνει. Καραμούζα. Εκπαίδευση, βέβαια. Δεν ήταν έτσι. Ξέρεις να σφυρίζεις. Δεν εγώ, σε ακούω, όχι. Πού να σφυρίζεις. Δηλαδή, εγώ ξέρω μόνο μπροστά μέσα. Για καλά. Τα πουλιά μπροστά μέσα. Τα πουλιά σφυρίζουν, πώς το λέει. Τα πουλιά πεθαίνουν στον αέρα. Και ο αητός έλεγε ο Σφαγιανάκης. Μάλιστα. Ο αητός, λοιπόν. Πάμε να δούμε. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κάθε φορά που το παιδί βρίζει. Έχουμε παρατηρήσει ότι σε περιβάλλον, σε οικογενειακό περιβάλλον, που οι γονείς δεν δίνουν σημασία στα μικρά παιδιά από μικρή ηλικία, που λένε κάποια λεξούλα, δεν του κάνουν παρατήρηση, είναι 99,9% να μην την ξαναπούν. Γιατί θα την ξεχάσουν. Άρα, δεν δώσει έμφαση. Δηλαδή τώρα με 7 χρονών παιδάκι ξεκινήσει την μπάλα και πει μία λέξη και πει μαλακό, αλλού ο τόνος, ναι. Και, και δεν του πεις τίποτα, την πρώτη, την δεύτερη φορά, δεν θα την αποθηκεύσει, θα όχι, την ξεχάσει. Δεν θα την αποθηκεύσει, δεν είναι, θα τα ακούσει και άλλες φορές από τα ίδια άτομα και προκειμένου να μπορέσει να ενταχθεί στα αυτά τα άτομα που υποτίθεται είναι πιο μάγκες, γιατί ξέρεις κακά δυστυχώς πάντα το κακό. Ναι. Μας δίνει και καλά την ελευθερία ότι είμαστε μάγκες ότι μεγαλώσαμε. Να τη μαγκιά και τη μαθαίνει. Καταλαβαίνεις. Ναι. Τα παιδιά λοιπόν μοιραίως το κάνουν και εσύ να μην του πεις τίποτα. Αφού λοιπόν θα δεις ότι θα το ξανακάνει και είναι νόμος για αυτή εκεί την ηλικία που λες. Εκεί πρέπει να το πεις. Γιατί πια από την ηλικία των 8 και πάνω τα αγοράκια. Για τις δραστηριότητες. Στις δραστηριότητες. Σίγουρα. Ανάλογα και το περιβάλλον που ναι, ζει. Αλλά αν το μάθεις μανάρι μου από ένα σημείο, δεν μπορεί το παιδάκι να διαχειριστεί και να το λέει μόνο εκεί. Θα το πει και στο σχολείο, θα το φύγει και κάπου αλλού. Σίγουρα. Και επίσης τραγικό είναι αυτό που κάνουν κάποιοι γονείς που για να γελάσουν. Φωνάζουν και λένε τι είναι ο Εύη, τι είναι ο Αλέξανδρος. Και αρχίζει αυτό και βρίζει. Όπως μια γνωστή. Γιατί γελάει με αυτό. Έτσι. Είναι χαρούμενο και λέει. Όπως μια γνωστή μου έχει μάθει. Τι είσαι, τι μεγάλη. Είσαι μεγάλη. Τουτάνα, ξέρω ναι. Τουτάνα, μεγάλη ναι. Λέει. Τι άκου είναι? Το μωρό, τουτάνα. Τουτάνα. Μεγάλη. Λοιπόν, δηλαδή του έχουν μάθει αυτό. Αυτή τη λέξη τουτάνα. Άλλο πάλι πολύ τραγικό. Και δηλαδή με πολύ κάθετη και λυπάμαι ιδιαίτερα στους γονείς που το κάνετε. Γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να διαβάσετε κανένα βιβλιαράκι παραπάνω. Εσείς υποτιθεμένοι γραμματιζούμενοι άνθρωποι. Ξέρετε πολύ καλά για ποιους μιλάω. Ένα ρομάτζο. Είναι πολύ συγκεκριμένοι. Αυτά τουλάχιστον που ξέρω εγώ. Θα τα έχουν λογικά και άλλοι.
που κάθονται και προσπαθούν μέσω τέτοιων εκφράσεων να δημιουργήσουν ενδεχομένως ένα γεφύρωτο χάσμα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ πατέρα και γιου, παράδειγμα. Ναι. Και με το έλα ρε λαλάκα, σου αίσο ή σου αυτό στο χαβαλέ, νομίζω ότι κάνουν συζητησούλα τέτοια με το γιο. Και μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό αύριο μεθαύριο δεν μπορούν να το ελέγξουν. Έχω γιο με τον πατέρα που κάθονται στο τραπέζι και του λέει: Βρε, λαλάκα, δεν σου πω να μου βάλει και με ένα νερό. Στον πατέρα του, α πούμε, γι' αυτό είναι και υποτίθεται και high society άνθρωποι και με τα κολέγια για τα ντυρί και το λουρί τη μάνα. Λοιπόν, ακούστε από το γιο να λέει στον πατέρα: Ρε, λαλάκα, δεν σου πω και με ένα νερό. Ναι. Είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Μα δεν υπάρχει μετά ο σεβασμό. Και μπροστά και σε τρίτου. Σπίτι κάτω του γουστάρι, το κάτω-κάτω 16 χρονών πια ήταν. Αφού γουστάριζουν έτσι, αφού γουστάρουν έτσι, θα λένε έτσι. Γι' αυτό όταν φτάσει 19 θα χτυπάει και το χέρι στο τραπέζι και του λέει: Ελά, λαλάκα. Έλεγε, μάλλον είναι, λέει, και... Λοιπόν, δεν κρίνουμε την πράξη και δεν κρίνουμε το παιδί. Για παράδειγμα, σωστά. Δεν του λέμε πόσο κακό παιδί είναι, αλλά του λέμε πόσο άσχημο ήταν αυτό που είπε. Σωστά. Σωστά. Βεβαίως. Λοιπόν. Αυτό έχει να κάνει πόσο και τα παιχνίδια είναι αυτό που λες. Που δεν βάζουμε όλη τη μορία το παιδί, βάζουμε τη μορία το παιχνίδι. Ναι. Ξέρεις. Η αδερφή μου, η Νατάσα, τώρα που έχει μεγαλώσει λίγο από το λάγο και δεν καταλαβαίνει που πετάει τα πράγματα και αυτά. Τα βάζει στην άκρη τα παιχνίδια που πετάει και καλά είναι τιμωρία. Τα τιμωρήσαμε τώρα τα παιχνίδια. Ναι, μία εβδομάδα και τα αφήνει εκεί. Αλλά δεν τα πειράζει και ο Πόστολο. Αυτό έχει μάθει. Αυτό είναι το πιο σωστό. Είδε την λοιπόν, μάθει καμιά φορά. Πόστολο, σε πλάκα με ένα. Θα σα το κάνω άλλη μέρα γιατί άμα το κάνουμε και αυτή. Ειλικρινά, σε παρακαλώ. Δεν θα φτάσουμε ούτε την κλιτέλου. Πε τη μία να γυράσει. Μα μετά στην επόμενη θα ξανάρθει. Μην εκφωνήσει. Λοιπόν, σε κάποια μεγαλύτερα λοιπόν παιδιά, συνήθως η ηλικία που μπορεί να χρησιμοποιήσουν βρισιές που έχουν ακούσει από παρέες και από σχολείο ή δραστηριότητες, δηλαδή από το γυμνάσιο και πάνω, έρχονται σπίτι και λένε τις λέξεις, όχι έμαθα μια καινούργια λέξη, λένε τις λέξεις όταν τσακώνονται με τον γονιό. Τι πρέπει να κάνει ο γονιός? Πιάνει εκείνη την ώρα το παιδί και το βάζει κάτω να συζητήσει και να του πει ότι από το να μου μιλάς άσχημα, μπορώ να σε βάλω και μια τιμωρία γιατί ακόμα είσαι μέσα στον έλεγχό μου, μέσα εισαγωγικά. Αλλά όχι, αν καθόλου συνεχίσεις, μέσα και απ' έξω τα εισαγωγικά. Αν συνεχίσεις, ναι, στην ουσία γιατί είναι στην εφηβεία, αν συνεχίσεις έτσι, θα πρέπει να κόψεις κάποιους από τις παρέες σου. Δηλαδή δεν θα ξαναφήσω να βγεις. Είναι η τιμωρία. Αυτό, παιδί, ναι. Αυτό. Μάλιστα. Βέβαια για όλα αυτά, το καλύτερο είναι ότι αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι όπως το παιδί και το σκυλί, όπως το μάθεις. Ακριβώς. Ούτε και σαν παιδί. Και ναι, ο παπαγάλο. Αυτό είναι ο κλέφτης και ο ψεύτης. Αλλά και αυτός μπορεί να είναι και παιδί και σκυλί. Και τον παπαγάλο, και τον παπαγάλο που τον μάθεις. Σωστά. Αλλά, και τον γείτονα καμιά φορά. Και τον γείτονα. Και οι γείτονες πολλές φορές. Δεν έχουν κανένα ρόλο. Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικότερα πρέπει να. Εγώ είχα μια τρελή δίπλα μου που έμενε. Παιδιά και αυτή και η κόρη της, δηλαδή ειλικρινά με εύχομαι να μ' ακούτε τώρα, που μου είχαν αλλάξει τον αδόξαστο. Το ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω. Και σένα και τον γύρο. Λοιπόν, ακόμα και των επισκεπτών σου. Αυτό. Εγώ δεν άφηνα το αυτοκίνητο εκεί, έβγαινε αμέσως. Το πήγαινε να μην σπίτι πιο κάτω. Στις 3 τη νύχτα με παίρνει τηλέφωνο. Τι κάνετε, λίγη μου κόπηκε το ρεύμα, κοιμόμαστε εμείς όλοι. Ναι, πήγαινε η Εύη και τσέκοβε τα καλώδια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχει ετοιμάσει. Έτσι, για να δούμε με τον κόσμο. Ένα πολύ ωραίο βίντεο διδακτικό που έχει να κάνει με την αγάπη μας, με τα παιδιά, με ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Αμέσως μετά σε ένα μικρό διαφημιστικό και κοντά μας η Ειρήνη Σπυρίδη από την Οικονομική Στήλη και το Woman's Magazine αλλά και την Γυναική Επιχειρηματικότητα. Oh. Έχει να προτείνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μην λείψει κανείς.
Collagen SM. Χαρίστε στον εαυτό σας φυσική ομορφιά, λάμψη και ευεξία. Collagen SM. Μοναδική φόρμουλα υδρολιμένου κολαγόνου από ψάρι. Collagen SM. Μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού. Γλουκοζαμίνη, σύμπλεγμα βιταμινών, ωμέγα 6 και εκχύλισμα μαύρου πιπεριού. Collagen SM. Το κολαγόνο που φωτίζει την ζωή σου. Ένα προϊόν της SM Pharmaceuticals. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστί χαχίου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μιλάω. Αυτό λέγεται υποθαλαρώθηση. Ναι. Hello ladies, hello gentlemen. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, αφού είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι. Μπράβο στην Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Ξέρεις γιατί τεντώνομαι. Σου πω γιατί τεντώνομαι. Τις περισσότερες φορές. Τώρα δεν ξέρω να το πω. Ξέρεις, γιατί μου αρέσει το κοιτάω προς τα κάτω που βλέπω το στήθος μου. Ναι, εννοείται, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει, κοίτα, κοίτα, κοίτα από ψηλά, κοίτα. Κοίτα τι ωραίο. Κι εγώ. Αλήθεια, είναι τόσο ωραίο και εσύ αυτό το κάνεις. Έχει κάτω πόδια το τραπέζι. Γιατί δεν τα βλέπω. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραίο θέμα και οικονομικό, αλλά να σας πω και κάτι. Γιατί έχουμε λύση και τώρα, επειδή θα πάμε λίγο στο εξωτερικό, μας βλέπουμε μέσα στο δορυφόρο, δεν δίνουμε για τους φίλους μας, π.χ. στην Ιταλία. Η Ειρήνη Σπυρίδη εδώ κοντά μας, αλλά το Woman's Magazine είναι ιντερνετικό περιοδικό και απαντάει σε όλους και σε όλα. Έτσι. Δεν απαντάει μόνο για πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα. Υπάρχουν φαν και άνθρωποι που μπαίνουν από το εξωτερικό, Έλληνες, να δουν τι μπορούν να κάνουν. Και σήμερα η Ειρήνη θα δώσει μία λύση. Και για τους Ιταλούς, αλλά και για τους Έλληνες που ζουν στην Ιταλία. Για τους Έλληνες. Για τους Έλληνες είναι μόνο. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν, κάνατε μια πάρα πολύ ωραία και όμορφη είσοδο, δηλαδή. Ναι, γιατί σκανδαλιστήκαμε από το μπλουζάκι σου που είναι τρανσπάρα. Ιταλία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στο στείλανε μαζί με το θέμα. Όχι, όχι. Εντάξει, θα πάρει. Εσύ κάνετε, δηλαδή αυτό είναι το χρώμα που έχει μείνει στην ψυχή σου, το βγάζει και έξω, έτσι. Λοιπόν, είναι, λοιπόν είμαστε αγώ. Να φεύγουμε για Ιταλία. Μου φέρνει την άνοιξη, μου φέρνει το καλοκαίρι, μου φέρνει. Εγώ θέλω, Γιάννη, εγώ τώρα είμαι κατά καλό καιρό, αυτή τη στιγμή που σα μιλάω. Γουστάρι. Είμαι στην Άξο, είμαι στην. Έχει πάρει και χρώμα, κάκι και λίγο. Και τα κορίτσια μου είναι στην εποχή του, αλλά εγώ είμαι καλοκαίρι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα τα βγάλουμε έξω κι εμεί και θα τελειώσει το θέμα. Καταρχήν, έχω αλλάξει το μαλλί μου, δεν μου αρέσει. Και πάλι το μαλλί μου. Έχει θέμα με το μαλλί σου. Ναι, δεν ξέρω. Τι να κάνω, να το ξανθίνω, τι να κάνω. Είσαι από αυτέ που εδώ το μαλλί σου σου πάει και στο λένε όλοι. Έχει μία μανία να το πιάσει. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, να το κάνω στο ξανθό. Όχι, όχι, όχι. Μα είναι ένα. Όχι, καλέ, σε λίγο το του μελαχρινού εδώ. Εδώ. Εδώ πρώτα δεν υπήρχε μελαχρινή τρίχα, να μην το πω. Και τώρα κοντεύει, ξανθιά θα γίνω εγώ. Γιάννη, θα τις κάνω όλες μελαχρινές και θα κάνω μια πλατίνα το μαλλί. Παλετσάκι, παλετσάκι. Θα είμαι παλετσάκι στο αρσενικό. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν θα πάμε στην Ιταλία όλοι. Όλοι θα πάμε έτσι στην Ιταλία. Δεν θα μπορούσα να με φανταστώ με τίποτα, με φαντάζεστε, με ξανθώ βαμμένο πλατίνα. Εγώ σε φαντάζομαι. Θα είμαι πολύ χαλιά. Θα είσαι πολύ ωραίο σε πληροφόρο πάρα πολύ. Κάνεις πλάκ. Ρε παιδιά, μία περούκα μια φορά να δοκιμάσω πώς θα. Με μουσάκι, μουσάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε μια φορά έτσι ένα μουσάκι εδώ πέρα, ρε παιδί. Καλέ, και πού να τη βρω, αυτό θέλει από την αρχή να δω. Βάλε λίγο ένα ψεύτικο, να σε δούμε καμιά φορά. Δηλαδή, κάτι περίεργα, κάτι τέτοιο. Είχε δει καλέ σε μία επίδειξη μόδα που του είχαν αφήσει κάτι γένια τέτοια και βάζανε κάτι στολίδια και τέτοια. Πού ήταν, σε ποια επίδειξη ήταν αυτή, στο εξωτερικό και έχει γίνει πρώτο θέμα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τι είναι αυτό, μπιχλιμπίδια και τέτοια εδώ. Και άντε να πα τώρα. Τι να πω τώρα, ας μην το. Όχι. Λοιπόν, πάμε να πούμε το θέμα. Ιταλία τώρα. Τι κάνουμε τώρα, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Είχε ξαναβγεί αυτό το θέμα και ξαναβγαίνει πάλι. Είχε βγει πριν χρόνια, εννοείς. Ναι, δεν είχαν μεγάλη επιτυχία, ξαναβγαίνει πάλι και επειδή υπάρχει εδώ οικονομική κρίση, εδώ. Τώρα θα πιάσει, θα πάει καλά. Πιστεύω ότι είναι μία έξοδο, δηλαδή. Και ευκαιρία κάτι κάνεις, κάτι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι Έλληνες. Δεν πήγε πολύ καλά, πιστεύω. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμη οικονομική κρίση, έτσι. Όλο τρόπο δεν πήγαινε κανεί. Και πάλι και να μην έχει οικονομική κρίση. Αυτό, θα αναλύσω το θέμα πρώτα ναι, για να καταλάβει και ο κόσμος και μετά. Λοιπόν, χαρίζουν σπίτια που λέτε στη Σικελία.
Και που είναι πολύ καλή, εσύ που ξέρεις δεν είναι. Η Σικελία. Σικελία και στο χωριό Γκάτσι. Είμαι τα καλά σου. Δεν είναι τουριστικό, φαίνεται. Ο Αλκαπόνε. Ο Αλκαπόνε δεν είναι καλό. Αστειεύεσαι τώρα. Ο θείος Ντίντι, πως τους λέγανε αυτούς, όλοι ξέρεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα, στο χωριό Γκάτσι, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, τώρα εντάξει, προφορά μου δεν είναι και Ιταλική και τα λοιπά. Λοιπόν, τι κάνουνε, χαρίζουνε σπίτια σε όποιον πάει και εγκατασταθεί εκεί πέρα. Λοιπόν, τα δίνουνε εντελώς δωρεάν. Δεν είναι και στη χειρότερη, δηλαδή, τα έχουν φτιάξει κάπως, τα έχει διορθώσει ο Δήμαρχος, το έχουν βγάλει βασικά και στο ίντερνετ. Δεν είναι χάλια τα σπίτια, θέλουνε μια μικρή... έτσι, αναβάθμιση, ρε παιδί μου. Αλλά από εκεί και πέρα, τι ζητάει ο Δήμαρχος. Τι ζητάει. Επειδή λέει, το 1950 λέει, ήταν 16.000 λέει κάτοικοι, και τώρα δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, το 2016 να έχουμε 7.000 κατοίκους. Αλλά οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα, τι γίνεται με τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν μικρά παιδάκια, δεν υπάρχουν φοιτητές, δεν υπάρχει νεολαία. Ετοιμάζεται να εξαφανίσετε από το χάρτη λοιπόν σιγά σιγά από το σημείο και θέλω να ξαναδώσω ζωή. Ζητάει μια βοήθεια. Οπότε στη Σικελία, στο χωριό Γκάτσι, όποιος θέλει, όποιος Έλληνας θέλει, μπορεί να πάει και να εγκατασταθεί εκεί πέρα, αλλά θα μπορούσε να κάνει, επειδή είναι στήλη μου οικονομική, θα μπορούσε να κάνει και μια μικρή επιχείρηση εκεί πέρα. Κοίταξε, νομίζω ότι προσπαθώντας να καλέσουν κόσμο για να... Σήκω στη μηχανούλα σου, σου πέστε μωρό μου. Λοιπόν, να καλούν κόσμο για να ξαναδεώσουν ζωή και σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες θέσεις εργασίας μοιραίως, γιατί θα πρέπει δεν να κινηθεί. Θέσεις εργασίας, απλά θα δημιουργηθούν, λέω, αυτό... μοιραίως. Κάποιος θα ανοίξει ένα μαγαζάκι, κάποιος θα πάρει ένα χωράφι. Ναι, φαντάζομαι ναι, κάπως κάτι εκεί, ναι, θα πάει σωστά, να γίνει. Σωστά, το πάμε εκεί. Δίνει και τη δυνατότητα, μάλιστα, μέσα στα σπίτια αυτά να ανοίξουν και μια μικρή εταιρεία, επιχείρηση. Σε αυτό που είχαμε ξαναπεί δηλαδή, μαζί. Δηλαδή, πώς ήταν σε κάτι άλλα χωριά, ένα μικρό παπουτσάδικο, ένα, ξέρω εγώ, με λαχανικά. Άρα, δεν βρίσκεις και δουλειά μαζί. Μικρά. Έστω και αυτό γιατί λίγο είναι. Και γράφει 7.000. Δεν νομίζω ότι είναι 7.000, παιδιά, γιατί αν ήταν 7.000 δεν θα ζητούσαν βοήθεια τώρα μεταξύ μας. Ναι. Είναι, λένε, πολύ μακριά. Τι εννοείς 7.000, συγγνώμη, δεν σε κατάλαβα. Λοιπόν, το 1950 οι κάτοικοι ήταν 16.000, τώρα μειώθηκε στις 7.000. Τους έφαγε ο Αλκαπόνε. Του έφαγε, παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, το 2016 έχει μειωθεί δηλαδή στο μισό, τι να λέμε τώρα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, είπα να το πω αυτό σήμερα εδώ πέρα. Καλά. Γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά. Που φεύγουν για σπουδές, η Σικελία είναι κοντά στα πανεπιστήμια. Δεν έχω πάει. Εμείς στο Ελλάδα, στην Κάπου θέλω να πάμε. Για σπουδές, ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένα νεόπαντρο, είναι ένα ζευγάρι, ρε παιδί μου, που και θέλει να ξεκινήσει τη ζωή του, έτσι. Πού να εγώ πάει. Εγώ θα το επέλεγα πάντως. Εγώ θα πήγαινα και εγώ, να πάω. Κάτσε, γιατί όμως ξεκινήσατε το τιμά Σικελία, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δηλαδή, τι έγινε να παραμείνει κάποιο Σικελία, δεν μπορεί να πάει στο Σικελία. Είναι δηλαδή ένα. Από ό,τι έχω διαβάσει, δεν το θυμάμαι και χίλια συγγνώμη το όνομά του. Τώρα με τα Ιταλικά. Καλά, δεν θα παρεξηγείτε με μισό λεπτό. Καλά, δεν τον πειράζει. Λοιπόν, έχει κάνει τρομερά πράγματα, λέει, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί αυτή όλη η περιοχή. Να είναι καλά, όντω. Και λέει αυτή την ιδέα. Την πατέντα, ναι. Μπράβο και σου λέει, εμείς σας δίνουμε δωρεάν και με συμβόλαια τα σπίτια. Για είναι πόσο δικά καιρό, άρα, για όσο θες. Για πάντα. Α. Εγώ έχω για να σας πω το εξής απλό. Είναι... Δεν είναι και πολύ πάντως εδώ θα σας πω και κάτι, επειδή μας ακούει και εδώ ο Δήμαρχος, δεν θυμάμαι το όνομά του στην περιοχή μου, λέει το θυμάμαι τον αγνοώ, αλλά μέχρι να με βάλει να παρουσιάσω εγώ το καρναβάλι, θα τον αγνοώ για πάντα. Μόλις θα παρουσιάσω εγώ, θα τον θυμηθώ ξανά. Εδώ τι θέλεις, παιδί μου. Λοιπόν, εδώ, τι θέλεις. Έλα μωρέ πάει και μου βάζει τους ξερακιανούς τώρα. Έλα μωρέ, δεν ξέρω. Γι' αυτό και δεν κατεβαίνω. Εγώ ξέρω ότι όταν είναι το καρναβάλι στην περιοχή μου, κλείνω ορμητικά και τα μπατζούρια. Λοιπόν. Αγνοώ τον καρνάβαλο. Πάω μόνο στο κάψιμο. Ελάτε να σα πω κάτι που σα διέφυγε, ενώ το λέτε και το ξαναλέτε και το ξαναλέτε, δεν έχετε κανένα από του δυο σα. Αναρωτηθεί κάτι πάρα πολύ εύστοχο. Για ρίξτο. Πώ γίνεται λοιπόν ένα Δήμο, έχει βγάλει κάποιο συγκεκριμένο ταβάνι στα άτομα που θα αποδεχθεί, στι πόσε οικογένειε, στα πόσα σπίτια. Αυτό δεν έχει πει. Σαφώ και δεν έχει πει, γιατί νομίζω ότι θα επιλέξουν και από εκεί και πέρα. Δεν μπορεί να πάρει κάποιο τέτοιο κάστινγκ, κρεμορό μου. Όχι κάστινγκ. Αλλά δεν μπορεί να πάρω ένα ναρκωμανί. Δεν θα πάει ένα σκύλερ εκεί να κρυφτεί. Ναι, σίγουρα.
τι δεν σκεφτήκατε να ρωτήσετε, ότι πώς είναι δυνατόν λοιπόν, γιατί δεν θα πάρει ένα 2-5 δεκάτομα, προφανώς μου λέγει κάποιες χιλιάδες οικογενειών που θέλει να στεγάσει. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες χιλιάδες σπίτια. Και εγώ σας ρωτώ, ναι, πώς γίνεται μια περιοχή να παρέμεινε με τόσες χιλιάδες σπίτια, χωρίς να υπάρχει κάποιος να τα διεκδικήσει. Σκεφτείτε πού θα πάτε. Όταν ο άλλος δεν έχει τον ήλιο μοίρα, δεν σκέφτεται πολλά πράγματα. Σκέφτεται. Σου λέει, εγώ θέλω μία στέγη. Να βάλω το κεφαλάκι μου, να μην έχω ενίκιο. Συγγνώμη, θα το πω, μία τουαλέτα, ένα κρεβατάκι, ένα ψυγείο. Διότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει ούτε μία. Οπότε τι σου λέει τώρα. Εγώ θα πάω στην Ιταλία, γιατί εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει μέλλον. Πάντως θέλω να σας πω κάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Οπότε θα πάω εκεί. Θα κάνω και μια μικρή επιχείρηση, μια νέα αρχή. Θα πουλάω ντοματούλες, τι θα πουλάω, θα κάνω, τι θα κάνω, ξέρω εγώ παπουτσάκια, καλά, εκεί πιο πολύ για ντομάτα δεν το βρίσκω, το βρίσκω για πατάτες, για να είναι και σαν κυροβομβίδα. Για γκουράκια, όπως θέλεις. Λοιπόν, να σας πω λίγο κάτι. Λοιπόν, πάντως αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα, πέραν από την πλάκα και για την Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να σας πω, περνάμε κάποια στιγμή από κάποιες περιοχές και βλέπεις ότι υπάρχουν πολυκατοικίες και δίπλα ένα χαμόσπιτο που είναι ορμητικά κλειστό. Όχι, είναι όλα που έχουν κοτέτσια. Κοτέτσι, που λες κρίμα. Υπάρχουν οικογένειες. Δεν μιλάω τώρα να βάλεις μέσα μια οικογένεια που θα μπουν 50 και θα στο κάνουν από το κοτέτσι τελείως οικόπεδο. Υπάρχουν οικογένειες όμως πραγματικά δεν έχουν να μείνουν στο νίκη που έχουν παιδάκια που τους βγάζουν τα σπίτια. Παιδιά, έχετε είναι πάει καλό ποτέ στην Αθήνα? Να, δεν ξέρω, ξέρετε τι γίνεται στο κέντρο που πάνε Έλληνες, όχι πια λοδαπή. Και ναι, ζητάνε, τι ζητάνε. Δέμον, παντού μακαρόνια, είναι ρύζι, γάλα. Λοιπόν, δηλαδή, όλο σου λέει θα σας πω κάτι. Και φεύγω. Θα δεν σας το κατάλαβα. Πω ότι ένα εκεί σπίτι. Μας έχουν καταντήσει, και το έχεις δει στο σπίτι από κάτω. Εγώ, ας πούμε, στο σπίτι που νοικιάζω, δηλαδή, εγώ και αυτό που μένω, αυτό που νοικιάζω, από κάτω είναι ένα σπίτι που είναι 29 χρόνια. Είναι κλειδαμπαρωμένο. Αυτός που πέθανε, η μάνα του μένει στην Αμερική. Ούτε τον νοιάζει για το σπίτι αυτό, ούτε μπορεί κανείς να τον βρει τηλέφωνα. Δεν υπάρχουν τίποτα. Έχουμε πάει στους Δήμους κοινό, τίποτα. Και πραγματικά, εδώ είναι και το θέμα του Δήμου που σας λέω, ότι αυτό το σπίτι που είναι φάτσα κάρτα, που είναι 30 χρόνια φέτος κλείνει Γιάννη, κλειστό. Μπατζούρια κοντεύουν να πέσουν τα ξύλα από τα μπατζούρια. Εμείς τα καρφώνουμε να μην γίνει τελείως ερείπιο. Είναι καλή γειτονιά, γιατί θέλεις να σου πω και κάτι να άλλο. Να σου πω εγώ κάτι που μισό έχω λεπτό. Ένα εξοχικό στο Βόλο, στη Νέα Χιαλό, πηγαίνω ένα 6 μήνες, έτσι. Άλλο πηγαίνεις όμως. Εκεί να δεις τη γειτονιά υπάρχει. Δηλαδή παίρνουν στο Δήμο και λέει πότε θα έρθει, λέει, η Γερμανίδα να κόψει τα χόρτα. Ναι. Τη Γερμανίδα εγώ. Δουλεύω, Γερμανίδα. Ναι, για kids. Ναι, λοιπόν, δουλεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Και έχω και Κύπουρο. Φαντάσου και να είχατε άλλη γειτονιά εκεί, τι ναι, θα γινότανε. Άκου όμως, γιατί ο Δήμος ή εμείς που έχουμε σπίτια κάποιοι που έχουν παραπεταμένα, γιατί να μην τα δώσουμε σε μια οικογένεια γιατί είμαστε Έλληνες. Να μπει μέσα, να το, πρώτα θα το σκουπίζει, θα το, δεν είπα να το γιατί κάνει βίλα. Είμαστε Έλληνες, ναι, δηλαδή είμαστε το αγγέλου μας νερό, τι δεν έχεις καταλάβει. Από κάτω θα πέσει και θα πέσει. Ρε, το αγγέλου μας νερό σου λέω, σπίτι θα δώσουνε. Περισσότεροι δηλαδή άνθρωποι φορά εδώ δυστυχώς είναι στην Ελλάδα είναι κακοί. Και δεν λυμάνε δηλαδή, δηλαδή, τα φίλια. Εγώ το λέω, ρε παιδιά. Μην πάμε μακριά, βλέπει από τα ενίκια. Δηλαδή, βλέπουν να αφήνουν το σπίτι του ξενίκια στο γιατί το λέει 1000 ευρώ. Καλέ μου, δώστε μου 800. 1000 ευρώ, καλέ μου. Και μετά 3 χρόνια ξενίκια στο. 3 χρόνια ξενίκια στο. Για να μην το πάει 800, γιατί το δίνει 1000, α πούμε. 3 χρόνια ξενίκια στο. Τα πόσα χίλια έχει χάσει, δεν καταλάβει. Ναι, και είμαστε. Από το να ρημάζει το σπίτι. Η από το να πέφτουν και μετά να βγάλει και ζημιές, αν ποτέ. Είχαμε ένα τέτοιο παράδειγμα με ένα μαγαζί που ήταν κοντά σε μια γειτονιά. Ναι. Όπου αυτός του το λέγανε, ας πούμε, να τον νοικιάσουμε για μια επιχειρησούλα στη γειτονιά, τοπική, με απορριπαντικά αυτό που είναι η μόδα. Όχι, ζήτα για ένα χι ενίκιο. Όχι, όχι. Το έχει κρατήσει, παιδιά, περίπου στα 6 χρόνια κλειστό. Απ' έξω η τζαμαρία και αυτό, με τις βροχές που το χτυπάει, στην γωνία, έχει γίνει σαν ένα χαμομάγαζο. Τώρα που τον νοικιάζει, το έχει κατεβάσει στο 1/4 της τιμής, γιατί αυτός που θα μπει, θα κάνει τα τριπλά για να το φτιάξει. Συγνώμη, και σαν τζαμαρίες. Άρα αυτός έχει δεν μπήκε χαμένος. Δεν έχει αδειάσει όλη η Αθήνα, πες μου. Έχει αδειάσει όλη η παντού. Αθήνα. Παντού. Και εκεί Φυσιά και, και παντού. Θεσσαλονίκη. Πήγα πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη. Παντού ολάδια. Γιατί ρε παιδιά, δηλαδή πρέπει δώστε τα λίγο καλά πιο να πάρετε 1000 ευρώ. Τα 600 δεν σας κάνουν ή τα 700. Από το να το έχεις κλειστά και να πληρώνεις τέτοια. Το να κάνεις αυτό που θέλεις, έτσι!
Ακούστε, σε αυτή την περίπτωση όμως, παιδιά, δεν ευθύνεται μόνο ο εκάστοτε άνθρωπος που ενοικιάζει την επιχείρηση ή το σπίτι του. Καλά, το σπίτι, άστο την επιχείρηση. Φταίει και ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να. Και αυτά που πληρώνουν σε φορείς. Γιατί βλέπει πως είναι κατάσταση και δεν έχει μυαλό. Εγώ όμως ξέρω ανθρώπους που πραγματικά είχαν ρίξει τα ενοικία στα μαγαζιά τους πολύ χαμηλά. Αλλά ο κακομοίρης ήταν μέσα, δεν μπορούσε να βγάλει, πέρα με την εφορία τα ΣΥΚΑ, τα ΜΗΚΑ και τα ΒΛΙΤΑ. Σαφώς, αλλά όμως κάνεις ένα βήμα να το ρίξεις, να βάλεις έναν άνθρωπο μέσα. Όχι, κάποιοι το κάνουν, αλλά στον χώρο της επιχείρησης, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Τελείωσε. Ναι, μα δεν γίνεται δηλαδή το ενοίκιο να είναι, λέμε, 3 και 4 χιλιάρικα. Και να σου είναι λέει, σε κάποιες περιπτώσεις όμως, Ειρήνη. Τα κάνουν, το κάνουμε για ένα χρόνο, 2,5, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και τον επόμενο χρόνο θα μου το. Ναι, θα το κάνεις, γιατί να μου το κάνεις. Όταν είσαι χρόνια μέσα τον άνθρωπο, βλέπεις ότι εντάξει. Γίνεται. Έχουν κλείσει μεγάλες και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι απίστευτο. Πάντως εδώ δεν θες είναι να πάμε να γίνουμε στη Σιλιάνη, μωρό μου. Στήλη σήμερα, αγάπη αλλά πιστεύω ότι είναι ωραίο θέμα, θα πρέπει να το πεις. Ποιο είναι το τραγούδι που έπεσε? Εγώ θα με δω Κορλεόνε και εσύ θα είσαι Αλ Καπόνε. Εγώ, ναι, Κορλεόνε. Κορλεόνε, εσύ. Ντον Κορλεόνε. Καλά, εγώ καταρχήν αν πάω παιδιά εκεί πέρα, θα πάρει άλλη υφή. Έτσι. Κατάλαβες. Δηλαδή μπορεί να τους βλέπεις τώρα με πιστόλια και τέτοια, να δεις και ένα τακούνι από κάτω. Ω, μ' αρέσει. Και μπορεί να το δω και σαν επιχειρησούλα κάτι, όπως ναι. Κάνω κάτι εκεί. Εκεί πάντως ωραίο, αν είναι τέτοια, άκου. Εκεί αν είναι έτσι τα πράγματα όπως μου λέτε, όλοι είναι της νύχτας και μπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπα. Αξίζει να πάρεις από, εδώ ένα ωραίο στούντιο, το 54-82 και να το μεταφέρεις εκεί. Θα έχεις πάρα πολλή δουλειά. Δεν είναι έτσι όπως λένε. πήγα φέτος στην Ιταλία. Αχ, τι ωραίο που είναι και αυτό. Κοντά στη Σικελία δεν είναι έτσι. Ωραίο, ναι. Πού καλή είναι ωραίο. Το πλαγιαστό καλέ που σε μας έχει κάνει σαν χαρά. Πολύ όμορφο είναι. Καλέ. Τι κάνετε. Εδώ είμαστε. Τέλειο είναι. Εδώ. Πολύ όμορφο. Ιταλία. Τέλεια. Λοιπόν, Women's Magazine. Δεν ξέρω εάν θα το επιλέξετε. Καλή τύχη. Θα το επιλέξουν κάποιοι. Εντάξει, εμένα μου άρεσε αυτό το θέμα. Είναι ωραίο. Πολύ, πολύ. Και εμάς. Και ενδιαφέρον είναι. Πέρα από την πλάκα τώρα, εντάξει, λόγω του ονόματος. Πάντως υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και αξίζει. Παιδιά, ας κάνουν τη δοκιμή του. Στον ήλιο μοίρα έχουν. Στην Ελλάδα μπορεί να μην έχουν. Γι' αυτό να πούμε σε αυτές τις οικογένειες να το δουν σοβαρά, να το ψάξουν. Να μπουν στο Women's Magazine μέσα. Τι είπατε, χαρά μου. Αυτό μου είπε πολύ από το μέγεθο. Είναι από τη συζήτηση που να μπουν μέσα στο Women's Magazine λοιπόν και να δουν όλες αυτές τις πληροφορίες που είσαι αναρτήσεις τους ή άλλους και στη σελίδα. Και γνωρίζει. Μην με διακόπτω, θα μιλάω παρακαλώ, ευχαριστώ. Γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να το κάνουμε. Μην το γελάσει, εγώ το σκέφτηκα. Είμαι στην Ελλάδα, σου κάνουμε πλάκα λόγω του ονόματος της Σικελίας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είμαι και εγώ το σκέφτηκα να πάω εδώ. Τι γίνεται εκεί. Πάμε και ανοίγουμε επιχειρήσεις και σε 5-10 χρόνια. Ξεκινάμε εκεί ένα τοπικό κανάλι. Και θα γίνει χαμός. Και αφού απευθύνεται στην Ελλάδα, θα πάνε πολλοί Έλληνες. Γιατί να μην κάνουμε ένα τοπικό λοιπόν καναλάκι εκεί και να κάνουμε την εκπομπούλα μας με τοπικά προϊόντα. Εγώ καλά, έχω σπίτι. Ναι, θα σου πω κάτι. Εκεί που λέμε τώρα μπορεί να είναι πιο. Γιάννη, ξεκίνησε. Από ότι είναι ή τώρα θα ξεκινήσει. Το καλύτερο χωριό. Δεν τα αφιβάλλω καθόλου. Α, καθόλου. Και μετά σε διαβεβαίω θα μπω και θα το κοιτάξω αυτό που είπες. Ναι. Να μου θυμίσεις το όνομα ναι, πάλι. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Γκάτσι, Σικελία, χωριό Γκάτσι. 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 Okay. Είναι και okay. Λίγο επίθετο αυτό. Γκέγκε. Τέλεια. Γκέγκε Γκάτσι τώρα. Πόσο ωραία. Μήπως είναι Γκάτσι, ρε παιδιά, δεν ξέρουμε. Γκάτσι, Γκάτσι, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εσένα μιλάω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και ερχόμαστε να κλείσουμε ένα βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ. Θα σας κάνουμε και πολύ μεγάλο καλό στην υγεία σας. Μείνετε κοντά και θα σας τα πω σε περίπου 1,75. Μείνετε κοντά μου.